Σας καλωσορίζω ακόμα σε μια τακτική συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφερειακής της Αρκαδίας. Καλωσορίζω τους νέους, τα νέα μέλη του οργάνου αυτού. Εύχομαι αυτή η θητεία, η πενταετή θητεία, να έχουμε μόνο τακτικές συνεδριάσεις, να μην είμαστε έτοιμοι να τυχεία να έχουμε και έκτακτες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε πάντα στις επάξεις και πάντα θα συντονιζόμαστε όλοι μαζί. Γιατί αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχει συντονισμός και συνεργασία, έχουμε τα καλύτερα αποτέλεσματα. Όπως κάθε φορά λοιπόν, στις τακτικές συνεδριάσεις έχουμε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι απολογισμός της περίοδου που πέρασε και προκειμένου τώρα της φερινής αντιπυρικής περίοδου. Και από εκεί και πέρα, το δεύτερο μέρος είναι συντονισμός για τον χειμώνα που έρχεται. Θα κάνω ένα γρήγορο απολογισμό της καλοκαιρινής περίοδου, της θερινής περίοδου, όσον αφορά συμβάντα και στρέμματα τα οποία είχαν συνέβησαν στον νομό Αρκαδίας. Είμαστε τυχεροί, και όχι τυχεροί γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι προγονείς μας, στην Αθηνά και χειρακίνη, δεν είναι μόνο η τύχη, είναι και ο συντονισμός και η συνεργασία όλων μας, που είχαμε πράγματι πάλι θεαματικά και αποτελέσματα τα οποία μας γεμίζουν με αισιοδοξία και με χαρά. Τη θερινή περίοδο λοιπόν, στην περιοχή του Αρκαδίας, είχαμε περίπου 200 συμβάντα, 200 πυρκαγιές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο με μεγάλα γράμματα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν η αιχμή του δόρατος, είναι αυτή η οποία άμεσα ανταποκρίθηκε και πήγε στα συμβάντα με αποτέλεσμα να έχουμε τα θεαματικά αποτελέσματα σε στρέμματα. Στις 200 λοιπόν πυρκαγιές που είχαμε στον ομό μας, είχαμε 120 στρέμματα δασικής έκτασης, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση. Ελάχιστα πεύκα, 5 στρέμματα νομίζω πευκοδάσεως μόνο, και αυτό ήταν στην Βλαχοκερασιά και στη Σιλήμνα, και 200 στρέμματα αγροτολιβαδική έκταση, δηλαδή χορτάρι τίποτα, δηλαδή μηδαμινά. Ειδικά στην πυρκαγιά της Σιλήμνας, η οποία ήταν μια μέρα δύσκολη με αέρα και σε ένα δύσκολο και δυσπρόσιτο σημείο, εάν ήταν άμεση η ανταπόκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πράγματι θα είχαμε ένα πολύ θλιβερό αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά το γλιτώσαμε την τελευταία στιγμή. Και έτσι λοιπόν το δάσος που είναι πάνω από την πόλη της Τρίπολης σώθηκε για μια ακόμη φορά. Επαναλαμβάνω λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πυροσβεστική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους άλλους, είτε αυτοί λέγονται δήμοι, είτε υπηρεσίες, οι οποίες αστυνομία, στρατός, ΙΔΕΗ και όλοι οι οποίοι συντονιζόμαστε μαζί, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει λοιπόν να καθόμαστε στις δάχτες μας, πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα για τον χειμώνα. Από ό,τι λένε οι προβλέψεις, ότι θα είναι ένας βαρύς χειμώνας, εμείς θα είμαστε πάντως έτοιμοι από τώρα να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε συμβάντα έχουμε, ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα και κυρίως όσον αφορά ζωές και δεύτερον οτιδήποτε άλλη περιουσία καταστρέφεται μέσα από τα φυσικά φαινόμενα. Το σημαντικότερο στην πολιτική προστασία και αυτό που μας αφορά άμεσα είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, είναι η υγεία των ανθρώπων, είναι οι ανθρώπινες περιουσίες, τις οποίες πρέπει και εμείς να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Η φύση, όπως γνωρίζουμε, είναι απρόβλεπτη. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να μας παρουσιάσει οτιδήποτε. Ήδη ο χειμώνας έχει αρχίσει, μας έχει δείξει τα δόντια του και όπως είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στις χιονοπτώσεις, στους παγετούς και θα συμπλήρωνα και εγώ, κύριε Περιφερειάρχη, και στις κατολιστήσεις, η οποία ορεινή γορτινία περισσότερο αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σπουδαία συνεργασία με την πυροσβεστική, την αστυνομία και το Δήμο και τις εθελοντικές ομάδες του νομού μας, τους οποίους και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε, αλλά είναι μπροστάριδες στο οποιοδήποτε προκύπτει στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Το σημαντικότερο είναι η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Πρέπει όλοι να είμαστε πανέτοιμοι. Εγώ, σαν αντιτεταλμένο σύμβουλο τη Περιφέρεια, έχω στενή συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη και εκπροσωπώντα και ένα μεγάλο σύλλογο, μια μεγάλη ομάδα, διαθέτουμε 3-4 αυτοκίνητα. Είμαστε στη διάθεση και τη περιοριστική, τον κυνηγητικό σύλλογο,
Είμαστε στη διάθεση και τη πυροσβεστική και τη αστυνομία. Ενασμένη, έχουμε αρκετή ποσότητα αλατιού και αυτό μάλιστα έμεινε και από πέρυσι που δεν χρειάστηκε πολύ αλάτι, αλλά και φέτο πήραν και άλλο αλάτι. Και όπω είπε ο κύριο Ηλιόπουλο, κάναμε τελευταία αυτή την έξυπνη κίνηση και έχουμε κάνει μια κατανομή του αλατιού σε διάφορα σημεία του νομού μα, ούτως ώστε να είναι γρήγορη και αποτελεσματική η μεταφορά του αλατιού κοντά στο σημείο που συμβαίνει ο παγετός ή το χιόνι. Εκεί χρειάζεται συνεργασία με τους Δήμους. Οι Δήμοι πρέπει να έχουν στα σημεία που υπάρχει αλάτι ένα μηχάνημα να φορτώνει την αλατιέρα, και αυτό είναι υποχρέωση του Δήμου. Και δεύτερον, έχει υποχρέωση ο Δήμος να φυλάει και το αλάτι εκεί που είναι, να μην γίνεται σπατάκι.